Πολύ ξύπνια η πελάτη σα, ε. Δηλαδή, επειδή δεν πάει καλά το μαγαζί τη κυρία Σούλα, θα την πληρώσω εγώ. Μα αυτό έχει βγει το διαζύγιο. Τώρα θέλει διατροφή. Εγώ δεν ξέρω. Τρία διαζύγια έχω, κύριε. Εγώ τρία. Πρωτάρα είμαι. Πλήρωσα να τις παντρευτώ, μπουμπουνιέρες, νηφικά, στέφανα, ιστορίες, πλήρωσα για να τις χωρίσω. Κανονικά αυτές οι κότες έπρεπε να πληρώνουν που τις έκανα την τιμή να τις έχω τόσο χρόνια δίπλα μου. Για τραβά στην Ηλίουπολη να σου πούνε ποιος είναι ο Σάββας ο Κατσίκης και μετά τα λέμε. Άι, Σιχτήρ, Βόδι, Παλιοκαραγκιόζη, αντάλαβες. Άι, στα διάφορα πήρα. Ναι, δεν γιορτάζουν ποτέ. Δεν μας σχέσεις και συμβαίνουν. Ένας υπερτυχερός κέρδισε απόψε το μυθικό ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ στην κλήρωση του Τζόκερ. Αυτό είναι μεγάλο. Το δεύτερο κατατέθηκε στο πρακτορείο του κ. Βαγγανή στην Ηλιούπολη. Πού! Ο νικητής δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Πρόκειται πάντως για το μεγαλύτερο ποσό που έχει κερδίσει ποτέ στο συγκεκριμένο παιχνίδι από καταβολής ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί είναι 3, 5, 16, 20, 42, αυτά πες. 5, 16, 20, 42. Ενώ αριθμός Τζόκερ είναι το 19. Είναι το 19. Είναι το 19! 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 Ναι. Α, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε. Μόλις με ειδοποίησαν ότι ξύπνησε. Πάμε να σας δει. Μπορεί να το βοηθήσει να θυμηθεί κάτι. Λοιπόν. Τι λοιπόν, γιατρέ. Δεν κοιτάς που έχει το βλέμμα του ρουφού. Σιγά με θυμήθηκε. Γεια σας. Καλέ μιλάει. Γεια σου, Σάβα. Θυμάσαι ποιος είμαι. Άστο, μεγάλε. Πάρ' τη βοήθεια του κοινού. Θυμάσαι ποιες είναι οι κυρίες, Σάβα. 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 Δεν θυμάμαι. Μιλήστε του, βοηθήστε τον λιγάκι. Δεν μου λες Σάβα. Εκείνο το οικόποδο που είχαμε πάρει τάχα μου για την κυρατιά και τώρα θες να το πουλήσεις, το θυμάσαι? Που ήθελες πάντα να το κάνουμε εξοχικό για να πηγαίνεις στις γκόμενες και δεν σ' άφησα. Κακώς δεν σ' άφησα. Γιατί δεν μου τις έφερες μέσα στο σπίτι. Εκείνη την Αγγλίδα που είχες γνωρίσει εκείνο το καλοκαίρι στην Πάρο, τι θυμάσαι? Τι είναι Αγγλίδα? Α, δεν θυμάσαι. Μόνο εγώ τα θυμάμαι και συγχύζομαι. Εσύ τα ξέχασες. Πού είσαι, ρε πατεώνα? Εμένα, τη Σούλα, τη Σουλάρα με θυμάσαι? Είστε η Σούλα? Η Σούλα είμαστε, ναι. Εγώ είμαι ο Σάββας. Ένιωσε και έχουμε συστηθεί. Με θυμάσαι? Όχι. Μια Πόρσε που είχες, τη θυμάσαι? Όχι. Γεια σου, Σάββα. Γεια. Τι κάνεις? Μια χαρά. Ωραία. Πήγα χτες στην τράπεζα να δω για τα λεφτά της διατροφής και δεν τα έχεις βάλει. Γιατί το ξέχασες? Το ξέχασα. Α, μην τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Πες του γιατρού αύριο να σε αφήσει καμιά ωρίτσα να πεταχτείς στην τράπεζα να τα βάλεις, εντάξει? Εντάξει. Δεν θα το ξεχάσεις? Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Α, πάρε και ένα στυλό να το γράψεις, να το θυμηθείς. Κράτα και ένα αυτογραφό μου να σε βοηθήσει. Γεια σας. Γεια. Επαναλάβανε συνέχεια μία φράση. Είναι το 19. Είναι το 19. Ναι, δεν ξέρω, αυτό έλεγε συνέχεια. Είναι το 19. Ναι, το 19. Είναι το 19. Άθλος παραμένει ο υπερτυχερός του Τζόκερ. Το τυχερό δελτίο συμπληρώθηκε σε πρακτορείο στην Ηλιούπολη. Πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών του κυρίου Ευάγγελου Παγανή. Πριν πέσει ακόμα. Επαναλάβανε συνέχεια μία φράση. Είναι το 19. Δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Εσάς σας έχω ξαναδεί. Ναι, είχα έρθει στο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Εκεί δεν είχα δει και την άλλη την κυρία. Καλά, ε. Σαΐνη, Σαΐνη. Την άλλη την κυρία, πώς τη λένε? Κέτι. Εσάς πώς σας λένε? Μπία. Την άλλη κυρία τη λένε Σούλα. Σούλα, έτσι τη λένε. Έτσι τη λένε που να μην τη λέγανε. Εγώ την κυρία Σούλα την έχω παντρευτεί. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι, ναι. Α, ναι. Στάπες, τα πρόλαβε. Ναι. Mm. Εσείς και η κυρία
Και τι είσαστε? Σάβα. Σαβούλη. Κυρία Μπία. Τι κάνεις, κοιμάσαι? Ναι. Μοναχούλη σου? Μοναχούλης μου. Αχ, μωρέ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ καθόλου. Και ήρθα να δω τι κάνεις. Καλά κάνατε. Ξέρεις, είδα και ένα φοβερό εφιάλτη. Άσχημο. Ναι. Και ξύπνησα. Και έτσι που ήμουν μοναχούλη μου και ανυπεράσπιστο, είπα να έρθω κοντά σου να ζεσταθώ. Καλά κάνατε, κυρία Μπία. Να σου πω τώρα και τι όνειρο είδα. Ναι, αμέ. Άκου όνειρο. Ότι ήσουν εσύ που είχες μια μεγάλη μπάλα και πάνω έγραφε 19. 19? Ναι. Σου λέει κάτι? Η μπάλα. Ποια μπάλα, μωρέ Σάβα, το 19. Το 19 σου λέει κάτι? Όχι. Για προσπάθησε. Τι κάνεις, Σάβα? Ότι κοιμάμαι. Δεν κοιμάσαι? Κοιμόμουνα. Και ξύπνησες? Ναι. Γιατί, μήπως είδες τίποτα στον ύπνο σου και θυμήθηκες κάτι? Όχι εγώ. Άλλος είδε? Άλλοι είδανε. Τέλος πάντων, αυτά τα ξέρεις εσύ. Εγώ είδα ένα όνειρο και τρόμαξα και γι' αυτό ήρθα εδώ. Καλά κάνατε. Πολλοί βλέπουν όνειρα τελευταία. Ναι, ποιοι, αφού εσύ είπες ότι δεν είδες. Ναι, όχι, εγώ δεν είδα, άλλοι είδαν. Δεν σου πάνω, δεν πειράζει. Μήπως θέλεις να σου πω το δικό μου όνειρο? Ναι, αμέ. Λοιπόν, εγώ είδα ότι ήμουνα σε ένα παιχνίδι που το λένε Τζόκερ. Ξέρεις τι είναι το Τζόκερ? Δεν είναι εστιατόριο. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Τι είναι? Είναι ένα παιχνίδι. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε. Είναι που παίρνουμε ένα χαρτάκι. Ναι. Και γράφουμε πάνω κάτι αριθμούς. Ναι, μπράβο. Και μετά? Και μετά παίρνουμε αυτό το χαρτάκι με τους αριθμούς και κάτι το κάνουμε. Τι το κάνουμε? Το παίρνουμε το χαρτάκι και κάπου το βάζουμε. Ναι, πού το βάζουμε? Δεν ξέρω. Είσαι καλύτερα τώρα, Σάβα, ε? Τι σημαίνει είμαι 28 χρονών, ύψος 1,78, αρενοπός, γυμνασμένος, με τεράστια προσόντα, στείλε πριβέ, πες και στους φίλους σου? Θα πει αυτό μας έλειπε τώρα. Μην τα βλέπεις αυτά τα πράγματα. Τσίσκακα, τσίσκακα. Κυρία Μπία. Τι είναι? Κυρία Σούλα, με ρώτησε αν θέλω να κάνω σεξ. Α, ώστε έτσι, κυρία Σούλα. Και εσύ τι της είπες? Δεν ήξερα. Θέλω. Εγώ θα σου πω. Ποιος θα? Εγώ θα σου πω. Όχι. Θα πεις όχι. Κυρία Μπία. Τι είναι πάλι? Όλοι οι άνθρωποι κάνουν σεξ. Οι περισσότεροι. Αυτό δεν είναι το όνομά μου? Ναι, αλλά... Ποιος σου το είπε? Κανένας. Μόνος μου το είδα στον ύπνο μου. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να παραγγείλω το φούρνο Turbo Power 420. Να σας πω το όνομά μου? Σάβας Κατσίκης. Και τη γυναίκα μου τη λένε Σούλα. Διεύθυνση Επτανήσου 12. Πότε? Α, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γεια. Γεια. Σάβας Κατσίκης. Επτανήσου 12. Καλημέρα σας. Είμαι ο Σάβας Κατσίκης, Επτανήσου 12. Ο Σάβας Κατσίκης που μένω Επτανήσου 12. Έχω και μια γυναίκα που τη λένε Σούλα. Έχει και δύο αδερφές. Η μία είναι η κυρία Κέτη και η άλλη είναι μια που έχει κόκκινα μαλλιά. Ναι, θα ήθελα να μου φέρετε ένα σετ σεντόνια, το νούμερο 23. Και τρεις γούνες, γιατί θέλω να σου κάνω από μία δώρο. Να μου φέρετε το 7, το 12 και το 19. 9. Σάβας Κατσίκης, από τα νήσου 12. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 9. 19. Καλός ο χυμός. Πάρα πολύ ωραίος. Καλοσύνη σας που με φροντίζετε τόσο, κυρία Κέτη. Βέβαια. Από την καλοσύνη μας το κάνουμε. Από τι άλλο, Σάβα μου?
Αλλά εσύ όμως δεν είσαι και τόσο καλός μαζί μας. Γιατί τι έκανα? Σε μένα προσωπικά τίποτα. Στην αδερφούλα μου τη Σούλα έκανες. Και ξέρεις πόσο αγαπώ εγώ τις αδερφούλες μου. Το έχω καταλάβει. Ναι, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις εσύ. Μια και λέμε για γράμμα. Αυτό τι είναι? Αυτό? Μία κάρτα. Ναι, το βλέπω. Για διάβασε τι λέει μέσα. Στο λουκουμάκι μου η μπουκίτσα σου. Ποιος είναι το λουκουμάκι? Εσύ είσαι το λουκουμάκι. Στα πράγματά σου το βρήκα. Η κυρία Σούλα μου την έγραψε? Όχι, δεν είναι ο γραφικός χαρακτήρας της κυρίας Σούλας. Άλλωστε η κυρία Σούλα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μπουκίτσα. Μάλλον μερίδα ολόκληρη θα λέγαμε. Κάποια άλλη σου την έγραψε? Δεν θυμάμαι. Έτσι δεν... δεν σου λέει τίποτα? Το λουκουμάκι είμαι σίγουρα εγώ. Ναι, ναι, το λουκουμάκι σου σίγουρα εσύ, την μπουκίτσα ψάχνουμε. Δεν ξέρω. Και τα γκαντεμιά. Ήταν μια καθηγήτρια, περνιέται και αμορφωμένη. Τι παράπη δεν πρόλαβε να σιδερώσει? Δεν πρόλαβα να σιδερώσω, Σάβα μου. Είχα εξάωρο σήμερα, είχα τόσε δουλειέ να κάνω. Και τώρα εγώ πώ θα βάλω αυτή την πατσαβούρα να βγω έξω? Γιατί μια χαρά παντελόνι είναι. Ποιο είναι μόνο μια χαρά παντελόνι, με τρελάνει? Αυτό είναι πλησέ. Σαν τη φούστα του Τσολιά. Καλά, άχρηστη είσαι. Ένα σύντρο δεν μπορεί να βάλει. Καταρχήν μπορεί να μου πει πού θα πα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Κάνουμε και έλεγχο. Από πότε κάνουμε έλεγχο? Αντί να ζητάς συγγνώμη που δεν μπορείς όλη τη μέρα να κάνεις μία δουλειά σωστά, ζητάς και τα αρέστα? Όχι, δεν ζητάω τα αρέστα. Απλώς... Απλώς τι? Τι απλώς? Άντε το σιδερώσεις, καμιά φορά το βάλω να φύγω. Άντε κουνήσου. Γυναίκες, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε. Τι σας έκανε ο Θεός? Για να μας τιμωρήσει? Πώς πάει? Πολύ ωραία. Σ' άρεσε το σιδέρωμα? Ναι, πολύ. Άμα σου λέω εγώ, δεν ξέρω εγώ τα γούστα σου. Σιδέρωνα και παλιά. Φανατικά. Τι κάνεις εκεί? Την τσάκα δεν τη βλέπεις? Πιο καλά, πάτησε τι καλά να τη δω. Έτσι, έτσι, εκεί, μπράβο. Φαίνεται δεν το κάνω καλά, ε. Καλά, ό,τι δεν κάνεις καλά θα το ξαναπεράσεις ένα χεράκι. Μην ανησυχείς, δεν παίρνουμε κεφάλια. Καλά, κυρία Κέτη, είσαστε πάρα πολύ καλοί. Χρυσός άνθρωπος. Τι άλλο θα μου μάθετε? Χαλιά, τίναγμα, καθάρισμα και κουρτίνες. Κρέμασμα, ξεκρέμασμα. Κρέμασμα, ξεκρέμασμα. Τις κουρτίνες θα τις λατρέψεις. Να έρθει η κυρία Μπία και μου τα πέταξε κάτω. Γιατί τι τις έκανε? Τι δεν τις έκανες, έχει σημασία. Όχι, τι τις έκανες. Τι δεν τις έκανε? Άστο, δεν θα το καταλάβεις. Εδώ η άλλη εικονογραφημένη το είδε και πάλι δεν το κατάλαβε. Έλα, έλα, μάζευτα. Μάζευτα και φύγε. Με εξάντλησε σήμερα. Με συγχωρείτε. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα.